Αναφερόμενο στον προϋπολογισμό, τον πρώτο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι δεν περιέχει εκπλήξεις και πυροτεχνήματα. Αποτυπώνει απλά σε αριθμούς τις πολιτικές για τις οποίες έλαβε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Μέσα στο 2020 θα γίνει και δεύτερη μείωση του ένφια, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, και κατά 8%, σε συνδυασμό όμως με τις νέες αντικειμενικές αξίες. Θα ολοκληρωθεί η δέσμευσή μας για συνολική μείωση του ένφια κατά 30% με πρόσθετη μείωση του ένφια κατά 8%. Είναι παλούκι και θα είναι. Αν δεν μειωθεί, δεν θα πάρω τίποτα. Θεωρείτε ότι πρέπει να μειωθεί κι άλλο? Να εξαλειφθεί τελείως. Όχι να μειωθεί, να εξαλειφθεί. Προσέξτε όμως, σε συνδυασμό με νέες αντικειμενικές αξίες. Γιατί η φορολογική δικαιοσύνη είναι να πληρώνουν δίκαιο ένφια και οι ακριβές ιδιοκτησίες της Μυκόνου, έτσι δεν είναι? Και όχι μόνο. Σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, μέσα στο 2020 αναμένεται επίσης να ξεκινήσει η μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης. Δεσμεύομαι ότι το 2020 επιτέλους ξεκινά η μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης. Περιθώριο, δεν ξέρω αν έχει περιθώριο. Εμείς δεν έχουμε περιθώριο για να πληρώσουμε. Πρέπει να μειωθεί κι άλλο. Βεβαίως. Βεβαίως πρέπει να μειωθεί. Να μπορούμε να πληρώνουμε. Ο προϋπολογισμός, σύμφωνα με όσα είπε ο Πρωθυπουργός, ανακουφίζει τη μεσαία τάξη και φροντίζει για τους ασθενέστερους μέσα από ένα οργανωμένο σχέδιο μείωσης των φόρων. Μείωση του φορολογικού στελεστή του εισαγωγικού στο 9%. Μείωση του ΦΠΑ σε φάρμακα, σε κρίσιμους τομείς. Αφορολόγητο 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, 2.000 ευρώ για κάθε γέννηση. Το δηλώνουν όμως και όλα όσα έχουν προηγηθεί. Απαλλαγή των αμαία από την εισφορά αλληλεγγύης. Καλό. Και αυτό πάλι θετικό. Αν γίνεται κάτι καλύτερο, ακόμα καλύτερα για εμάς. Για όλο τον κόσμο. Εξάλλου, ο κύριος Μητσοτάκης δήλωσε πως μένει πιστός στις τρεις κεντρικές προτεραιότητες για τις οποίες είχε δεσμευτεί απέναντι στους πολίτες και αφορούν σε μειώσεις φόρων, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας.